Για αυτό το μάθημα θα χρειαστούμε πάλι το βέλος, καθώς επίσης και ένα δεύτερο sprite, μια μπάλα, ας πάρουμε την συγκεκριμένη. Να κάνουμε λίγο πιο μικρή και την μπαλίτσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Λοιπόν, τώρα επιλέγοντας το, κάνοντας κλικ να φύγει η επιλογή της μίκρυνσης, κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο βέλος. Από το προηγούμενο μάθημα είχαν μείνει κάποια blocks. Θα χρησιμοποιήσουμε το block δείξε στην κατεύθυνση. Το πήγαινε στο χύψη και το δείξε αυτά τα τρία block, καθώς επίσης και ένα block από τον έλεγχο, το block της επανάληψης, για να δούμε κάποιο παράδειγμα. Αρχικά με το πήγαινε χύψη, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, θα το στείλουμε στο κέντρο. Είναι στο κέντρο, οπότε είμαστε εντάξει. Με διπλό κλικ πήγαινε στο κέντρο, εάν η ρυθμίση εδώ είναι 0 και 0, 0 στο χ, 0 στο ψ. Και θέλουμε να δούμε λίγο αυτό, δείχνοντας την κατεύθυνση 90 μοιρών. Βλέπετε ότι το πιάνει πάλι οριζόντια προς τα δεξιά. Από εδώ μπορούμε να καθορίσουμε την κατεύθυνση, γιατί βάσει της κατεύθυνσης θα κινείται το βέλος. 0 πηγαίνει στην αρχική, 180 θα πάει ακριβώς από κάτω. Εάν τροποποιήσουμε τη ρύθμιση και το βάλουμε 360 για παράδειγμα, θα κάνει ολόκληρο τον κύκλο και θα δείξει πάλι προς τα πάνω. 360 μοίρες, κάνει ολόκληρο κύκλο και πάει προς τα πάνω. Οπότε ας το βάλουμε στα 90, διπλό κλικ και το δείχνουμε εδώ. Παραλαμβάνω λοιπόν, το πήγαινε στο χ και ψ μας καθορίζει από το σημείο στο οποίο θα ξεκινάει το βέλος μας, και το δείξει στην κατεύθυνση μας δείχνει το σημείο στο οποίο θα ξεκινάει. Αν βάλουμε μια κατεύθυνση 45 μοιρών, τότε όπως καταλαβαίνετε θα μετακινηθεί κατά 45 μοίρες. Θα πάει στις 45 μοίρες ξεκινώντας από το 0 και προχωρώντας 45, 90 και το καθεξής. Αν βάλουμε για παράδειγμα εδώ πέρα 0, βλέπετε ότι ξεκινάει από εδώ. Αν βάλουμε 10, θα πάει 10 μοίρες δεξιά. Αλλά είναι σημαντικό γιατί δείχνει στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν έχει να κάνει με την κίνηση ή με άλλες τροποποιήσεις. Ας το αφήσουμε στο 90 και δοκιμάστε το κι εσείς να το δείτε, να το καταλάβετε. Ένα δεύτερο μπλοκ το οποίο θα δούμε είναι το δείξε στο. Το δείξε στο, όλα τα μπλοκ αυτά είναι από το μπλοκ κίνηση, αν δεν το είχα πει, επειδή ήταν έτοιμα. Το δείξε στο μπορούμε να ανοίξουμε και να επιλέξουμε να δείχνει είτε στο δείχτη του ποντικού και να μετακινείται προς τα εκεί, είτε να δείξει σε κάποια άλλη μορφή. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς έχουμε βάλει την μπάλα, οπότε μπορούμε να του λέμε να δείχνει στη μορφή 1. Το αποτέλεσμα εδώ είναι ότι μετακινώντας την μπάλα, κάνοντας διπλό κλικ, θα μετακινηθεί ο δείκτης, όπως βλέπετε, το βέλος, και θα δείχνει προς την μπάλα. Αν αλλάξουμε θέση την μπάλα, κάνοντας διπλό κλικ, μετακινείται το βέλος και δείχνει προς την μπάλα. Και φυσικά αν το μετακινήσουμε τώρα με το κινήσου 10 βήματα, αν χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αυτά τα δύο, το δείξε στο μορφή 1, που έχει να κάνει καθαρά με το να δείξει την μπάλα. Το μορφή 1 είναι η μπάλα, και το κινήσου 10 βήματα σημαίνει ότι θα δείξει τη μορφή και θα κινηθεί προς την μπάλα κατά 10 βήματα. Δηλαδή αν το πάρουμε εκεί και κάνουμε διπλό κλικ, το βλέπετε ότι μετακινείται σιγά σιγά και πλησιάζει την μπάλα, γιατί το έχουμε βάλει 10 βήματα. Αν το αλλάξουμε από εδώ, τότε δείχνει τη μορφή και μετακινείται κάθε φορά που το κάνουμε 10 βήματα. Αν τώρα αυτό το επαναλάβουμε με το συγκεκριμένο μπλοκ, το για πάντα, θα δείτε το εξής. Το βλέπετε τι κάνει, αλλά μπορούμε να μετακινούμε την μπάλα και να κινείται μαζί και το βέλος. Τώρα επειδή έχουμε βάλει πολύ μεγάλα βήματα, ας αλλάξουμε λίγο το βήμα εδώ, να βάλουμε τον αριθμό 1 και να το δούμε έτσι. Κινώντας το βέλος βλέπετε ότι αργεί, τώρα είναι σαν να κυνηγάει το βέλος την μπάλα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό για την συνέχεια. Αυτό θα ήθελα να το δείτε, να το επιτύχετε, να το δοκιμάσετε και να το μάθετε απ' έξω. Αν αλλάξουμε εδώ, βάλουμε τον αριθμό 2,
θα γίνει πιο γρήγορη η κίνηση, αλλά πάλι θα είναι σαν να κυνηγά την μπάλα. Την μπάλα την κοινώ με το ποντίκι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Δοκιμάστε να συνεχίσουμε στο επόμενο.